Δώστε το φετινό σας ραντεβού στη The Trop Kainos. 18 με 20 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ανανεωμένες και με μεγάλη δυναμική επιστρέφουν φέτος οι εκθέσεις The Trop και Inno στη Θεσσαλονίκη, δύο αξιόπιστα brand names με διαχρονική πορεία στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Ο αριθμός των εκθετών ξεπερνά τους 420 από 10 χώρες όπως Ουγγαρία, Σαουδική Αραβία, Αρμενία, Ιταλία, Κύπρος, ανάμεσα τους και Ελλάδα, ενώ ο εκθεσιακός χώρος ανέρχεται σε 15.000 τετραγωνικά μέτρα. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο Golden Olive Expo, στα πλαίσια του οποίου φόρουμ ανακοινώνουμε δύο βραβεία για την ελιά και το λάδι. Υπάρχει ο Διεθνής Διαγωνισμός Μαγειρικής Νοτιού Ευρώπης. Υπάρχει πάντως, όπως θα δείτε, μια πληθώρα παράλληλων γεγονότων που πραγματικά κάνουν την The Trop και την Inno's πολύ ζωντανές εκθέσεις. Το 24 είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και με τη βοήθεια του Παρασκευάτου Παρασκευόπουλου να καθιερώσουμε το λάδι και την ελιά, να καθιερώσουμε το 24 σαν μια Ολυμπιακή χρονιά για το λάδι και την ελιά που είναι εθνικά προϊόντα και θέλει και νομίζω είμαστε σε ένα καλό δρόμο με πολλούς φορείς να καταφέρουμε να αναδείξουμε το λάδι και την ελιά σαν Ολυμπιακά προϊόντα παράλληλα με το Παρίσι. Είναι κάτι για το οποίο θα έχετε στην πορεία, το επόμενο διάστημα θα έχετε μια πλήρη ενημέρωση. Η τιμωμένη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει με 30 επιχειρήσεις, ενώ σκοπός είναι η ανάδειξη και η προώθηση του γαστρονομικού πλούτου των περιοχών της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να είναι η τιμωμένη περιφέρεια στην The Trop και Inno's 2023. Η έκθεση The Trop είναι μια εμβληματική διοργάνωση στον τομέα της αγροδιατροφής, στην οποία συμμετέχουμε κάθε χρόνο και δίνουμε έτσι τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της περιοχής μας να προβάλλουν ακόμα περισσότερο τα προϊόντα τους και να αυξήσουν την εμπορική τους δραστηριότητα. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθύνων Σύμβουλε, για αυτήν την απόφαση. Οι εκθέσεις υιοθετούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της αηφόρου ανάπτυξης και τα πρώτα Just Go Zero Exhibition Events με σκοπό τον μετασχηματισμό των περιπτέρων της έκθεσης σε χώρους ορθής διαλογής για την καλύτερη δυνατή ανάκτηση των υλικών. Ειδικότερα τα απόβλητα θα συλλεχθούν σε διακριτά ρεύματα προκειμένου μεγαλύτερος δυνατός όγκος τους να προωθηθεί για ανακύκλωση. Είναι η πρώτη έκθεση που πάμε για zero απορρίμματα, έτσι, zero waste. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όλα αυτά η ανθεκτικότητα, η sustainability μας απασχολούν πάρα πολύ. Ουσιαστικά είναι η πρώτη έκθεση μας και η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα που φεύγει από το γραμμικό μοντέλο και πηγαίνει στο κυκλικό. Δηλαδή ουσιαστικά προάγουμε την κυκλική οικονομία. Αυτή η ιστορία του παράγω, καταναλώνω, απορρίπτω, πλέον σε εμάς γίνεται μετά το απορρίπτω, δεν υπάρχει απορρίπτω, γίνεται αναγεννό. Άρα λοιπόν γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια με την εταιρεία Polygreen, ξεκινήσαμε που ειδικεύεται σε αυτό, διαχωρισμός αποβλήτων, ανάλογα με το είδος, ειδικά συλλεκτικά δοχεία. Στο τέλος όλα αυτά τα απορρίμματα, όπως λέμε, ζυγίζονται και πηγαίνουν για αναγέννηση. Ζυγίζονται, κοινοποιούνται τα αποτελέσματα για να ξέρουμε και τι μετρήσεις έχουμε. Άρα λοιπόν αυτό συνδυάζεται και με μια καινούργια έκθεση που έχουμε στις 31 Μαρτίου που ξεκινάει για την κυκλική οικονομία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά θα κάνουμε ειδική συνέντευξη τύπου γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μας. Είναι η πρώτη έκθεση που βγάζουμε μετά τον κορονοϊό και η πρώτη έκθεση η οποία ουσιαστικά ο χαρακτήρας της εκτός από εμπειρικός, γιατί η κυκλική οικονομία έχει και επιχειρηματικότητα μέσα, εκτός από είναι και αν θέλετε η πιο κοντινή στην προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά στρατηγικές ενέργειες και συμμετοχικότητα. Άρα λοιπόν η The Trop είναι η πρώτη έκθεση Zero Waste έκθεση, έτσι. Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί το αφιέρωμα ελιάς και ελαιολάδου, Golden Olive Expo. Θα ανακοινωθούν τα Διεθνή Βραβεία Καινοτομίας και Αριστείας, Food Experts Awards, ενώ θα διοργανωθούν και οι Διεθνείς Διαγωνισμοί Ελιάς και Ελαιολάδου, Olive Oil Trophy και Tame Olives Trophy. Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι Σάββατο και Κυριακή 10 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα και Δευτέρα 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα.